Διάγγελμα προ τον ρωσικό λαό απευθύνεται το βράδυ τη Δευτέρα ο ρωσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίο για πρώτη φορά μίλησε μετά την καταστολή τη ανταρσία του Γευγέννη Πριγκόζεν τη Βάγνερ. Στο διαγγελμά του, ο ρωσο πρόεδρο ανακοίνωσε πω αυτοί που οργάνωσαν την εξέγερση και τα γεγονότα τη 24η Μαου θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, εννοώντα επί τη ουσία τον επικεφαλή τη Βάγνερ Γευγέννη Πριγκόζεν. Οποιοςδήποτε εκβιασμός και οποιαδήποτε προσπάθεια οργάνωσης εσωτερικής αναταραχής είναι καταδικασμένα σε αποτυχία υπαρχικά ο Ρώσος Πρόεδρος. Παράλληλα πρόσθεσε πως μια ένοπλη εξέγερση θα είχε κατασταλεί ούτως ή άλλως. Αυτοί που έκαναν αυτό το εγκληματικό βήμα για να διχάσουν τη χώρα η οποία δέχεται πιέσεις από το εξωτερικό είναι οι εχθροί της Ρωσίας. Κατηγόρησε τη Ρωσία λέγοντας πως ήθελε τους Ρώσους στρατιώτες να σκοτωθούν μεταξύ τους. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνθηκε προ τους στρατιώτες της Βάγκνερ, τους οποίους χαρακτήρισε ως «πατριώτες». Όπως είπε, υπόσχομαι σε όσου από τη Βάγκνερ θέλουν να πάνε στη Λευκορωσία να κρατήσουν την υπόσχεσή μου, ενώ τους έδωσε εναλλακτική να υπογράψουν συμφωνία με το ρωσικό ΙΠΑΜ». Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν κατόπιν άμεσων οδηγιών του με στόχο την αποφυγή αιματοχυσίας και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας Λουκασένκο για τη συμβολή του.